νοικοκυριών τα οποία δεν έχουν πάρει όση βοήθεια χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και περιμένουμε τις προτάσεις τους εντός της εβδομάδας, ώστε να γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει ένα βοήθημα εντός των δυνατοτήτων που θέτει αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός. Μην ξεχνάτε ότι ήδη εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα 24 δις για την ενίσχυση της οικονομίας. 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν λάβει ενισχύσεις από τις αναστολές εργασίας, υποστηρίζουν ουσιαστικά από το κράτος, εργοδότες τους είναι το κράτος αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έχουμε πετύχει να μην έχουμε υψηλά επίπεδα ανεργίας μέσα στη φάση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που προκαλεί η πανδημία. Υπάρχουν βοηθήματα τα οποία δίνονται στους ανέργους, παρατείνονται τα επιδόματα ανεργίας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο κοινωνικό προστασίας, το οποίο θα απλωθεί σε όλη την επικράτεια. Και ακριβώς όπου υπάρχουν κάποια κενά, αυτό θα τα εντοπίσει το οικονομικό επιτελείο και θα κάνει εξηγήσεις εντός της εβδομάδας. Θα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, για παράδειγμα. Θα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι δεν επιδοτούνται. Γιατί από τον συνολικό αριθμό των ανέργων, των μακροχρόνια ανέργων, επιδοτούνται περίπου 1 στους 3, δηλαδή 132-135.000. Σύμφωνα με τον ΟΕΔ είναι 515.000. Προβλέπετε κάτι και για αυτούς? Όσοι αυτή τη στιγμή δεν την χάνουν της παιδικής προστασίας θα μπουν μέσα σε αυτή την άσκηση που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και θα αξιολογηθεί πόσο μπορούμε να στηρίξουμε τα εισόδηματά τους. Άρα θα είναι και αυτοί μέσα. Άρα πρώτη απάντηση θετική θα είναι... Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες ομάδες. Μην μου βάζετε πράγματα τα οποία δεν λέω στο στόμα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα ενισχυθούν ευάλωτα νοικοκυριά. Θα ενισχυθούν ευάλωτα νοικοκυριά. Θα γίνει μια πάρα πολύ στοχευμένη άσκηση με διασταυρώσεις εισοδημάτων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που παίρνουν τα χρήματα έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό να το κάνετε και να ακουστεί δυνατά, γιατί εδώ το είχαν πάρει και βουλευτές το επίδομα μια χρονιά. Αλλά αυτό θα δοθεί. Αξιόπιστο κοινωνικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Δεν είναι αυτό το κράτος που μοιράζει πάντα χρήματα. Είναι το κράτος το οποίο δίνει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Πριν τα Χριστούγεννα θα δοθεί αυτό, κύριε Σκέρτζο. Και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Διπλάσιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Πόσο θα είναι, πόσο θα είναι? Όχι, δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία ως προς το μέγεθος του βοηθήματος αυτού. Θα είναι ένα βοήθημα ικανό ώστε να κάνει τη διαφορά για αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα, ναι. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το δώρο των Χριστουγέννων. Ακούσαμε από τον Υπουργό Εργασίας ότι το δώρο Χριστουγέννων θα δοθεί κανονικά 21 Δεκεμβρίου στους εργαζόμενους. Θα είναι επί του ονομαστικού μισθού, αυτό μας μπέρδεψε λιγάκι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε αναστολή εργασίας και πληρωνόταν με 534 ευρώ και στο προηγούμενο lockdown και λίγο πριν από το δεύτερο lockdown. Αυτοί θα πληρωθούν επί του ονομαστικού τους μισθού ή με αναλογίες και από τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει. Παράδειγμα, για να γίνω σαφής, ένας παίρνει 1.000 ευρώ, αλλά για ένα διάστημα παίρνει 534 ευρώ. Τι θα υπολογιστεί από την 1η Μαΐου, υπολογίζω το δώρο των Χριστουγέννων? Ο ονομαστικός του μισθός που είναι τα 1.000 ευρώ ή η αναλογία και με τα 534 που έπαιρνε? Ο υπολογισμός θα γίνει επί του πραγματικού μισθού που έλαβε κατά την περίοδο που μισθοδοτείται από το κράτος. Αυτή είναι ως τώρα η απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση. Όχι επί του ονομαστικού, επί του πραγματικού μισθού που έχει λάβει. Και αυτό είναι, για να σας εξηγήσω, γιατί συμβαίνει αυτό. Το κράτος δεν έχει αναλάβει να υποκαταστήσει πλήρως τον μισθό που έχει λάβει ή που λαμβάνει κάποιος από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Έχει αποφασίσει ότι θα δώσει ένα συγκεκριμένο βοήθημα flat σε όλους τους ανθρώπους που δίδονται σε αναστολή εργασίας. Είναι τα 544 ευρώ. Άρα και το δώρο Χριστουγέννων για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος είχε τεθεί σε κατάσταση αναστολής θα υπολογιστεί επί αυτού του ποσού. Για το υπόλοιπο διάστημα που έχει επιστρέψει στην επιχείρησή του, μιλάμε για 8 μήνες ουσιαστικά μέσα στον χρόνο που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, για το υπόλοιπο διάστημα θα υπολογιστεί επί του ονομαστικού του μισθού που λαμβάνει από την επιχείρηση. Άρα το διάστημα που επιδοτείται από το κράτος επί του ποσού που επιδοτείται από το κράτος και στο διάστημα που πληρώνεται κανονικά από τον εργοδότη του,
πάνω στον ονομαστικό του μισθό. Σε λίγο στα επιδόματα GR θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις δηλώσεις του κυρίου Σκέρτζο, υφυπουργό του Πρωθυπουργού. Εμείς στα επιδόματα GR παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε λίγα λεπτά θα βγούμε ζωντανά στον αέρα, θα βγάλουμε και πώς. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε λίγο. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή εβδομάδα.